Ας ευχηθούμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα στον Πόξ και την Ομόνια. Πρώτο σφύριγμα λοιπόν από τον διαιτητή της αναμέτρησης, με την Ομόνια να έχει την κατοχή. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Εδώ μπαγιά για τον Λέτζαξ. Έχει χώρο το γύρισμα, η επέμβαση σε κόρνερ από τον Μωράρου. Η πρώτη καλή στιγμή. Βλέπουν μέχρι στιγμής, Ανδρέα, οι προπονητές το παιχνίδι. Αν ο Μπέκκιν είναι ικανοποιημένος με τα όσα βλέπει, για τον κύριο Δημητρίου. Να δούμε εδώ τον Ασάντε από την πάσα του Μποτεά. Να το 1-0. Επιστρέφει με γκολ ο Ασάντε. Στο 14 η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Ξανά η φάση, το κενό στην άμυνα της Ξυλοτύμπου. Ασάντε εύκολα τελείωσε την φάση με το δεξί. Δεν μπόρεσε ο Μωράρου. 0-1 για την Ομόνια, η οποία από το ξεκίνημα ήταν καλύτερη. Για τον Ασάντε περνάει ωραία στο ψάλτη. Το γύρισμα του ψάλτη, ο Μποτεάκ μαζεύει σταθερά ο Μωράρου. Δίσκερουν, ωραία συνεργασία με τον Ασάντε, μπαίνει στην περιοχή ο Γκανέζο, στο γύρισμά του έχουμε κόρνερ. Η σέντρα είναι καλή, η κεφαγιά του Κακουλή, μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μωράρου. Μποτεάκ εκτελεί, καλή εκτέλεση με γροθιές ο Μωράρου. Ασάντε θα δοκιμάσει το πλασέ, μπάλα πάνω από την εστία. Μποτεάκ εκτέλεσε το φάουλ, μπάλα περνάει από όλους, επικίνδυνη φάση. Χαραλάμπους. Ωραία μεταβίβαση για τον Λοΐζου, εκπληκτική. Το σουτ που έγινε εδώ, η μπάλα έξω. Πίσω για τον Χαραλάμπου στο σουτ. Ωραία επέμβαση από τον Μωράρου. Μπάλα στρώνεται στο Λέτζαξ, ευκαιρία για τον Κακουλή. Άμυνα από τον Ροντρίκο, το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Αλλά έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Λοΐζου. Με τον Τζαίλσον και τους υπόλοιπους να διαμαρτύρονται στον Χατζηβασιλείου. Ξανά η φάση. Άμυνα από τον Ροντρίγκο στο σούτ του Κακουλή. Έπεσε με δύναμη εκεί ο Μπιατουμουσόκα. Ο Λοΐζου είχε σουτάρει αλλά τον μαζεύει πόδια στη συνέχεια. Οδηγίες από τον Χατζη Βασιλείου για να μην μπει κανείς στη μεγάλη περιοχή. Μποτεάκ ετοιμάζεται να εκτελέσει. Με το αριστερό τελειώνει ιδανικά η φάση και κάνει το 0-2 για την Ομόνια. Ο Γάλλος στο 74ο λεπτό. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή εκτέλεση, αλλά η Ομόνια παίρνει ένα γερό προβάδισμα και κάνει το 2-0 με τον Μποτεάκ στο 74. Λοΐζου, ωραία τρίπλα, το σουτ που έγινε έπεσε καλού κακού ο Μωράρου, η μπάλα όμως πέρασε εκτός. Θα δούμε τώρα τον Λοΐζου, τσιμπάει μπάλα, η κεφαγιά που έγινε έξω από την προσπάθεια του Κακουλή. Στο θεσμό του πρωταθλήματος, όπου βρίσκεται κάπως πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Η μπαγιά εδώ που γίνεται ωραίο τσίμπημα από τον Κακουλή. Χρήζεται σκόρερ και ο Ανδρόνικος Κακουλής. Χαμόγελα από τον Μπέρ. Η ασίστ από τον Λέτζαξ. Το τσίμπημα της μπάλας από τον Κακουλή. Ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Μπιατουμουσόκα και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το Ξυλοτύμπου 0, Ομόνια 3. Χαραλάμπους για τον Τσέποβιτς, ωραία για τον Χρήστο. Εδώ νεαρό στο σουτ που γίνεται στα δίκτυα. Ντεπούτο με γκολ, τι καλύτερο για τον νεαρό τον Χρήστο. Στο 90, εδώ ξανά η φάση. Ο Τσέποβιτς βρίσκει τον Χρήστο στην περιοχή και τελειώνει ιδανικά με το αριστερό την φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα του Μολδαβού Μωράρου. Χρειαζόταν την νίκη Ομόνια. Κακουλής παίρνει μπάλα πλάγια, πατάει και 5-0 με Τσέποβιτς να χρήζεται σκόρερ και αυτός. 5-0 η Ομόνια κάνει πάρτι στα τελευταία λεπτά στο γήπεδο Αμόχωστος. Εδώ ο Κακουλής με τα κουνάκι βρίσκει τον Τσέποβιτς. Δεν μπόρεσε πάνω στη γραμμή ο Μπουατουμουσόκα να αποσοβήσει το πέμπτο γκολ. Και η Ομόνια με πανηγυρικό τρόπο από τον πρώτο αγώνα καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση απέναντι στη Ξυλοτύμπου.